Πάμε σε περιφερειακό πεδίο δράσης. Εναλλάσσουμε τα στρατόπεδα, Γιώργο Στεριόπουλε. Πρώτος, δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης. Να δούμε την κρισιμότητα στις κάλπες. Πάμε στον συνδυασμό του Βαγγέλη Αποστόλου. Η στερεά σε νέα τροχιά. Κοντά μας είναι ο κύριος Κώστας Γιώτας, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Κύριε Γιώτα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Στο στρατηγικό σχεδιασμό. Στο στρατηγικό σχεδιασμό. Αισθανόμαστε ότι υπάρχει ένας αέρας νίκης. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά στις περιοδίες μας, στις επαφές μας με τον κόσμο και είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι ότι θα είμαστε οι τελικοί νικητές. Επειδή όμως διεκδικείτε την ψήφο των πολιτών, πρέπει να τους πείτε και ποιος είναι ο Κώστας ο Γιώτας. Βεβαίως. Εγώ γεννήθηκα και εργάζομαι εδώ στη Λαμία. Όλη μου τη ζωή συμμετέχω στα κοινά, βεβαίως από θέσεις αριστεράς. Πάντα χωρίς καμία ιδιοτέλεια συμμετείχα και σε επιλογές υποψηφίου βουλευτή, μέσα από εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, μέσα από πολιτιστικούς συλλόγους, ακόμα και όταν ήμασταν σε πολύ μικρά ποσοστά σαν αριστερά, ακόμα και όταν ήμασταν στο 2 και 3%, εγώ δεν έπαψα να ασχολούμαι, γιατί πιστεύω, κύριε Στεριόπουλο και κύριε Βούτσιν, ότι πρέπει όλοι μας να το πάρουμε πολύ σοβαρά το θέμα αυτό της συμμετοχής μας, να σταματήσει αυτή η ιστορία της ανάθεσης, να σταματήσουμε να αναθέτουμε τη λύση των προβλημάτων μας στους άρχοντες της πόλης, στους περιφερειακούς συμβούλους, στους βουλευτές. Πρέπει και εμείς, πρέπει ο κόσμος να μην αναθέτει πλέον και να συμμετέχει και ο ίδιος στη λύση των προβλημάτων του. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, έχω την εντύπωση. Τώρα πάμε, γιατί υποψήφιος, πέρα από τη διαδρομή που έχετε εδώ και τα ένσημα που λέω επαγγελματικά και κοινωνικά, γιατί υποψήφιος περιφερειακός, γιατί είπα το ναι και γιατί όμως με τον Βαγγέλη Αποστόλου, εντάξει, πολιτικό πεδίο σίγουρα συμφωνείτε. Ναι, κύριε Βούτσιν, ο συνδυασμός ο δικός μας στηρίζεται καταρχάς από το... Δεν το κρύβουμε αυτό, από το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύουμε ότι είναι η μόνη λύση για να αλλάξει αυτή η πορεία και της περιφέρειάς μας, αλλά και γενικότερα του τόπου. Μέσα από την πολιτική άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύουμε ότι θα έρθει μια καινούργια μέρα για τη χώρα μας και ιδιαίτερα για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Ο Βαγγέλης Αποστόλος, επικεφαλής, έχει δείξει όλο αυτό τον καιρό με την πορεία του, με τις γνώσεις του, ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, είναι και ο τομεάρχης στα αγροτικά ζητήματα. Και νομίζουμε ότι αυτό θα είναι και ένα ξεκίνημα για την αγροτική μας οικονομία που πλήττεται από όλη αυτή την κρίση. Και όχι μόνο η αγροτική οικονομία, αλλά και άλλα θέματα. Η επιλογή σας για την περιφέρεια, γιατί εκεί? Νομίζω ότι επειδή η συμμετοχή μου όλο αυτό το διάστημα ήταν μέσα από επιμελητήρια, μέσα από κεντρικά όργανα διοίκησης της περιφέρειάς μας, νομίζω ότι θα δώσω πιο πολύ από τις γνώσεις μου. Το είπα στην αρχή, δεν ξέρω αν το κατάλαβαν, στρατηγικός σχεδιασμός. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Πάμε τώρα στη διαφορετική φωνή που αρθρώνει η παράταξη, ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή την περίοδο. Και πώς μπορεί αυτό να είναι επί της ουσίας αποτελεσματικό σε όλη αυτή την προσπάθεια την οποία εσείς έχετε ξεκινήσει? Κύριε Στεριόπουλε, είναι γεγονός ότι εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα λειτουργούμε κάτω από άλλες δομές και κάτω από άλλες διαδικασίες. Δεν φοβόμαστε να κρύψουμε τις διαφορετικές μας απόψεις. Δεν τις βάζουμε στο σιρτάρι. Εμείς μιλάμε στα όργανά μας, ο καθένας βάζει τις θέσεις του, τις τοποθετήσεις τους και από εκεί και πέρα συνθέτουμε. Νομίζω ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να βγει το σωστό μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Όμως αυτό το ζήτημα, αυτή είμαστε στη διαφορετικότητα για την οποία είμαστε υπερήφανοι. Κατηγορήστε. Έτσι, κατηγορούμαστε. Και όχι μόνο κατηγορούμαστε, δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί βέβαια, αλλά αξιοποιούν ή ξέρω εγώ με διάφορους τρόπους, απομονώνουν εκφράσεις τελεχών μας. Και αυτή είναι η πολιτική, κύριε Γιώτα. Ναι, δεν είμαστε υπέρ αυτής της πολιτικής. Όταν δίνετε τέτοια
τέτοια πατήματα, να το πω έτσι, στον αντίπαλο, δεν τα είναι... εκμεταλλεύεται. Να σας πω, κύριε Στεργιόπουλε, δεν είναι και μια κοινωνία δεν που δίνουμε. Δεν είναι έτοιμη να ακούει τέτοιου είδους φωνές, το εισπράττει και ανάλογα. Εμείς νομίζουμε ότι είναι καιρός από μόνη της η κοινωνία να ακούει αυτά που πρέπει να ακούσει και να μην αρέσκεται ή να μην ακούει μόνο αυτά που του λένε από τα μεγάλα συστημικά μέσα, που εκεί τουλάχιστον εγώ αυτό εισπράττω, κύριε Στεργιόπουλο και κύριε Βούτσιν, ότι όλος ο κόσμος έχει, να χρησιμοποιήσω και τη βαριά έκφραση, αηδιάσει από όλη αυτή την κατάσταση που από το πρωί μέχρι το βράδυ τα συστημικά μέσα ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πόλεμο κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Την AGB την ξέρετε. Ορίστε. Την AGB την ξέρετε. Βεβαίως. Άλλα μέτρα. Άλλα μέτρα εκεί. Έτσι ακριβώς. Εκεί μετράει άλλα πράγματα όμως. Ότι ο κόσμος βλέπει. Αηδίασε και τι, βλέπει αυτό που αηδίασε. Εγώ έχω την άποψη, εισπράττω ότι δεν βλέπει. Ειδικά τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, κύριε Στεργιόπουλε, δεν τα βλέπει πολύ ο κόσμος. Έτσι, γιατί έχει αηδιάσει από αυτή την κατάσταση, από αυτόν τον ξεδιάντροπο, θα έλεγα, τρόπο που αντιμετωπίζεται. Απροκάλυπτα γίνονται όλα αυτά. Απροκάλυπτα, κυριολεκτικά απροκάλυπτα. Πάμε τώρα στο σχέδιο που έχετε. Το σχέδιο το δικό σας ως περιφερειακός συνδυασμός για την στερεά Ελλάδα, διότι εδώ είστε, αυτή την ψήφο ζητάτε. Την ψήφο του στερεοελλαδίτη, για να πάει καλύτερα η περιφέρεια. Το σχέδιο ποιο είναι? Το πρώτο και κύριο ζήτημα που λέμε στον κόσμο και που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το θέμα της ανεργίας. Εκεί πραγματικά θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μπορέσουμε το θέμα αυτό, το οποίο το ζούμε καθημερινά όλοι μας, κύριε Στεργιόπουλε, έτσι, έχουμε τα παιδιά μας, έχουμε τους συγγενείς μας, σε κάθε σπίτι υπάρχει και ένας άνεργος. Δεν είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή να υπάρχουν άνθρωποι, και όχι μόνο άνεργοι, είναι μακροχρόνια άνεργοι. Υπάρχουν άτομα που είναι άνεργοι για 2 και 3 χρόνια. Δεν μπορούν να βρουν δουλειά, αναγκάζονται και φεύγουν. Αυτό το ζήτημα... Εμείς υποσχόμεθα μέσα από το συνδυασμό μας να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την αντιμετώπιση αυτών. Όσα χρήματα μπορέσουμε να έχουμε, αυτά που μας αναλογούν, τα 27 εκατομμύρια ευρώ, θα τα δώσουμε μέσα από επιδοτήσεις σεμιναρίων, μέσα από στήριξη επιχειρηματικότητας, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Δεν έχουμε αυταπάτες βέβαια ότι μπορούμε από μόνοι μας να λύσουμε όλο το ζήτημα της ενεργείας. Είναι γενικότερο θέμα αυτό στην ανάπτυξη της χώρας, στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Θα κάνουμε όμως ό,τι περνάει από το χέρι μας και θα αφιερώσουμε ό,τι δυνάμεις έχουμε και ό,τι χρήματα έχουμε στο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο θέμα της ενεργείας. Το να μειώσουμε δηλαδή τα ποσοστά αυτά. Αυτό είναι το πρώτο και το κύριο ζήτημα που θα απασχολήσει το συνδυασμό μας. Το δεύτερο. Πέρα από εκεί. Υπάρχουν στην περιφέρειά μας, έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα για να αντιμετωπίσουμε και να βοηθήσουμε στο θέμα του τουρισμού. Οι αμαντικές πηγές. Σωστά. Έτσι, έχουν ήδη, οι πιο πολλές από αυτές, έχουν ήδη περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ, πάνε για ξεπούλημα. Εμείς σας διαβεβαιώνουμε. Να μην ξεχνάμε αρχαιολογικούς χώρους, τρομερές παραλίες. Έχουμε ορεινούς όγκους, χιονοδρομικά κέντρα. Παραλίες, χιονοδρομικά κέντρα. Όλα αυτά μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο θα βοηθήσουμε στο να αναπτυχθεί ο τουρισμός στην περιοχή μας. Ήδη αναλύουμε πολύ έτσι, διεξοδικά το πώς θα γίνει αυτό. Πάντως νομίζω, επιτρέψτε μου, ναι, βεβαίως, το συγκριτικό σας πλεονέκτημα σε αυτό το συνδυασμό είναι η ύπαρξη του Βαγγέλη του Αποστόλου ως τομεάρχη στα αγροτικά ζητήματα για αυτό το θέμα, έτσι. Είναι και φαντάζομαι θα δώσετε βάρος εκεί. Βεβαίως. Το θέμα της αγροτικής οικονομίας που έχει πληγεί τόσο πολύ από τις σημερινές πολιτικές, εμείς θα δώσουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω της εμπειρίας και των γνώσεων του Βαγγέλη Αποστόλου, αλλά είναι και ένα θέμα που νομίζουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφέρειάς μας, έτσι, αφού είναι αγροτική η περιφέρειά μας. Έτσι, πρέπει εκ των πραγμάτων, εκ των ουκ άνευ, να δώσουμε βαρύτητα στο θέμα της αγροτικής οικονομίας. Έχουμε προϊόντα που είναι μοναδικά στη χώρα μας. Έχουμε κρασιά, έχουμε λάδι, έχουμε εδώ στην περιοχή μας κεράσια, φρούτα. Όλα αυτά θα πρέπει να δούμε πώς θα τα καθετοποιήσουμε, πώς θα μπορέσουμε να τα προβάλλουμε και με τι τρόπους θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα προϊόντα αυτά να βγουν και προς τα έξω. Για να μην γίνονται διαπιστώσεις ότι είναι αυτά και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Έτσι, ακριβώς. Και να καθόμαστε να τα κοιτάμε.
Εγώ από την εμπειρία μου στο εμποριοβιοτεχνικό επιμελητήριο και από τη συμμετοχή μου σε κάποιες εκθέσεις προϊόντων, ακόμα και στην Κίνα που είχα αναλάβει εκ μέρους του επιμελητηρίου, διαπίστωσα ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω στην προώθηση των δικών μας προϊόντων. Κατοίκη δομοκού, τα κρασιά μας, το λάδι μας. Συγκεκριμένα έτσι να σας πω εντάχει ότι βλέπαμε άλλες χώρες, όταν είχαμε πάει εκεί στην έκθεση τροφίμπων, να διαθέτουν περίπτερα 1.000 τετραγωνικών, έτσι, Ισπανία, Ιταλία, έτσι, και εμείς... με τα δικά μας προϊόντα. Και να έχουν τα δικά μας προϊόντα εκεί, ας πούμε, έτσι, και εμείς με το ζόρι να μπορέσουμε να στήσουμε ένα περίπτερο των 100 τετραγωνικών μέτρων, έτσι. Δεν μπορείς να μιλάς για ανάπτυξη, δεν μπορείς να μιλάς για προώθηση των δικών σου προϊόντων αν δεν βοηθήσεις σαν διοίκηση της περιφέρειας στο να βοηθήσεις τους παραγωγούς, αυτούς τους ανθρώπους, τους επιχειρηματίες που ασχολούνται, να προβάλλουν τα προϊόντα τους. Και όλα αυτά βέβαια έχουν σχέση και με την ανεργία, έχουν σχέση με όλα αυτά. Έτσι, γιατί οι περιφέρειες πολύ... πλέον, κύριε Γιώτα, είναι μικρές κυβερνήσεις. Νομίζω ότι γι' αυτό και ο Περιφερειάρχης από πολλούς λέγεται υπερυπουργός. Έτσι. Το σχέδιο ποιο είναι? Απλώς το θέμα είναι να μην μείνουμε μόνο σε διακηρύξεις ότι ο Περιφερειάρχης είναι πρωθυπουργός και οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Πρέπει να διεκδικήσουμε. Νομίζω ότι η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η δική μας περιφέρεια, η δική μας διοίκηση θα διεκδικήσει τη λύση αυτών των προβλημάτων που ανέφερα πριν. Στην Ευρώπη όχι... των περιφερειών είμαστε, έτσι. Ακριβώς. Και όχι με ανταλλαγές επιστολών ή με τηλέφωνα ή με γνωριμίες, έτσι. Θα πρέπει να τα διεκδικήσουμε δυναμικά. Είμαστε αποφασισμένοι, έχουμε δείγματα γραφής γι' αυτό και νομίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Είπατε για δείγματα γραφής. Αυτό είναι ένα πολιτικό ένστικτο από τον κόσμο τι θα κάνει στο παραβάν, κύριε Γιώτα? Νομίζω, έχετε εμπιστοσύνη, θα αλλαξοπιστήσει και τελευταία στιγμή θα επιλέξει η άλλα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό που βλέπουμε στις περιοδίες μας, ότι ο κόσμος είναι θυμωμένος, ότι είναι οργισμένος με αυτές τις πολιτικές, θεωρούμε ότι αυτό θα εκφραστεί και στην κάλπη. Είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε οι τελικοί νικητές σε αυτές τις εκλογές. Έτσι θα θέλατε να πάει ο κόσμος στην κάλπη? Τι θα θέλατε να συνεκτιμήσει? Πείτε το. Ουσιαστικά δώστε και εσείς οδηγίες προς τον κόσμο. Τι θα πρέπει να συνεκτιμήσει για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν? Εμείς, πέρα από την οργή που νιώθει ο κάθε ένας, πρέπει να δει και το πρόγραμμά μας, να δει ποιοι απαρτίζουν το συνδυασμό και με αυτό το κριτήριο να πάει να ψηφίσει. Εμείς δεν είμαστε ούτε έτσι, όλοι γνωριζόμαστε εδώ, δεν έχουμε μπλακεί ούτε σε διαπλοκή, ούτε σε ιδιωτελή συμφέροντα, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από όλα αυτά και νομίζω ότι πρέπει να μας εμπιστευτεί ο κόσμος. Είστε έτοιμοι να τα βάλετε με τα θηρία, γιατί το περιβάλλον είναι εχθρικό? Εμείς το έχουμε δείξει τόσα χρόνια, αυτό κάνουμε. Δεν λέμε ότι θα είναι εύκολα αυτή η αντιμετώπιση των θηρίων που είπατε, κύριε Στεριόπουλε. Θέλουμε και τον κόσμο μαζί μας. Θα ξαναεπανέλθω σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία της ανάθεσης. Πρέπει ο κόσμος να σταματήσει να αναθέτει τη λύση των προβλημάτων του. Εμείς θεωρούμε ότι όπως και να έχει το πράγμα, θέλουμε τον κόσμο μαζί μας για να μπορέσουμε να λύσουμε τέτοια ζητήματα και να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε αυτά τα προβλήματα του κόσμου. Μακάρι, ας το δούμε, γιατί όλα αυτά ελπίζουμε να μεταφραστούν, που λένε, και να τα συνεκτιμήσει ο κόσμος, κύριε Γιώτα. Εμείς είμαστε σίγουροι, κύριε Βούτσινε, και έτσι είμαστε πολύ αισιόδοξοι όλοι στο συνδυασμό μας. Το βλέπουμε καθημερινά στις περιοδίες μας αυτό. Μάλιστα, να δούμε πώς θα μεταφραστεί.